και κατά την συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή είχαμε τοποθετηθεί θετικά και για τις τρεις αυτές συμφωνίες. Μάλιστα, όταν είχε έρθει για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής μια αντίστοιχη συμφωνία με το Περού, αναφορικά με την παρεμπόδιση της κλοπής των αρχαίων ανασκαφών κλπ., επίσης είχαμε ψηφίσει θετικά. Θεωρούμε όντως ότι τέτοιες διμερείς συμβάσεις μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της παράνομης διακίνησης ακίνητων μνημείων ή κινητών, της πολιτιστικής κληρονομιάς ή έργων τέχνης, όχι όμως και να την εξαλείψουν. Και επιτρέψτε μου να θέσω το ερώτημα. Μπορούν από μόνες τους τέτοιες συμφωνίες να εξαλείψουν υπαρκτά εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς? Εμείς λέμε πως όχι. Όχι γιατί δεν το θέλαμε, αλλά γιατί οι αιτίες βρίσκονται στην εμπορευματοποίηση όλων των σφαιρών της κοινωνικής δραστηριότητας. Το είπαμε και προχθές, το λέμε και σήμερα, που μετατρέπει κάθε αξία χρήσης σε εμπορευματική αξία με στόχο το κέρδος. Νομίζω ότι υπάρχει και η πρόσφατη και η παλιότερη ιστορία που έχει δείξει ότι οι αρχαιρότητες αποτελούν προϊόντα κλοπής, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και λαιλασίες σε εμπόλεμες ζώνες ως αποτέλεσμα υπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Με βάση λοιπόν αυτές τις επισημάνσεις και χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες για τη συνολική επίλυση αυτού του προβλήματος, θα ψηφίσουμε θετικά τη συμφωνία μεταξύ της χώρας μας, της Κύπρου και της Ιορδανίας για την παρεμπόδιση της κλοπής των λαθρέων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής κτλ. Σε σχέση με τις συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ και Ελλάδας-Κίνας, επίσης θα σταθούμε θετικά. Πρόκειται για δύο συμφωνίες που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα για συμπαραγωγές, κυρίως στον κινηματογράφο, με στόχο, όπως αναφέρεται, η οικονομική ανάπτυξη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και των δύο μερών. Βέβαια, αυτές οι δύο συμφωνίες εστιάζουν αποκλειστικά σε αυτό, δηλαδή στην οικονομική σημασία που έχει η κινηματογραφική βιομηχανία και γενικότερα η βιομηχανία του οπτικοακουστικού. Κάνει εντύπωση, βέβαια, μας προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι αυτές οι δύο συμβάσεις, η πολιτιστική, να το πω έτσι, διάσταση, λείπει παρά μόνο μία φράση και στις δύο αυτές συμβάσεις που κάνουν κάποια αναφορά σχετικά με τον πολιτισμό. Και από αυτή την άποψη θα θέλαμε να πούμε ότι η κοινωνική αξία του πολιτισμού, η αξία χρήσης του για όλη την κοινωνία, είναι ολοσχερώς ασυμβίβαστη με την οικονομική εκμετάλλευσή του, καθώς ο πολιτισμός, όπως προείπα, δεν έχει εμπορευματική και ανταλλακτική αξία. Κατά τη γνώμη μας, η αληθινή, η μεγάλη τέχνη, κατά την άποψή μας, δεν είναι δούλα, ούτε όργανο υποδούλωσης, αλλά όπλο απελευθέρωσης. Και ως τέτοιο πρέπει, κατά την άποψή μας, να συζητιέται κάθε φορά. Όπως κάθε μορφή εργασίας επιδιώκει να εξανθρωποιήσει, να μεταμορφώσει την πραγματικότητα σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες. Όχι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα μιας πραγματικότητας σε πλήρη αντίθεση με τις ανθρώπινες ανάγκες. Και βέβαια οι πιο μεγάλες στιγμές της ιστορίας της, τα πιο σπουδαία κατορθώματα της πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργήθηκαν όταν η τέχνη έφτανε να συλλάβει τα πρωτοπόρα μηνύματα της εποχής της, σπρώχνοντας την ανθρωπότητα προς το φως, όπως έλεγε ο Ρίτσος, από εδώ προς τον ήλιο, όπως έλεγε ο μεγάλος ποιητής. Με αυτές τις επισημάνσεις, και επαναλαμβάνω χωρίς να τρέφουμε αυταπάτες για την οριστική επίλυση αυτών των ζητημάτων, θα συμφωνήσουμε, θα πούμε θετικά δηλαδή και για τις τρεις αυτές συμβάσεις.